εμείς οφείλουμε να τους θυμίσουμε, γιατί αυτοί δεν θυσιάστηκαν για να έρθουμε σήμερα εμείς και να πλούμε αυτό που γράφεται με αίμα, δεν σβήνεται με μελάνι και έχουμε χρέος. Και αν κάποιος δεν του αρέσει, να φύγει από αυτή την πατρίδα. Γιατί δεν αξίζει, όχι να είναι, να λέγεται Έλληνας. Γιατί η Ελλάδα έχει αξιοπρέπεια και κανένας δεν μπορεί να την τσαρακώσει. Είτε είναι Έλληνας εντός εισαγωγικών, είτε είναι ανθέλληνας. Αν του αρέσει, να φύγει. Αν δεν του αρέσει, η απόφαση έχει και επιπτώσεις. Και αυτές τις επιπτώσεις ο καθένας ας τις αναλάβει. Να ξέρουμε ότι η Μακεδονία δεν θα προδοθεί. Θα πρέπει να την φυλάξουμε για να μας φυλάξει. Το είπανε στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, πρέπει να το επαναλάβουμε και στις αρχές αυτού του αιώνα. Να φυλάξουμε τη Μακεδονία για να μας φυλάξει η Μακεδονία. Εάν υπάρχουν άλλες θεωρίες, ας τις κρατήσουν για τους εαυτούς τους. Πας στην Αθρίδα. Δεν λέω ιστορικά επιχειρήματα. Πας στην Αθρίδα, που είναι τοποθεσία που ανήκει στον κρατήριο των Σκοπίων. Μπαίνεις στην Παντάνασα και στον Άγιο Ναό και κοιτάς τις τοιχογραφίες. Είναι τοιχογραφίες της Μακεδονικής σχολής. Δύο σχολές αγιογραφίες έχουν. Την Μακεδονική που εκπρόσωπος είναι ο Πανσέλινος και την Κρητική που εκπρόσωπος είναι ο Θεοφάνης ο Κρής που έχει αγιογραφίσει τα Μετέωρα. Και βλέπεις στην ελληνική γραφή τα ονόματα των Αγίων και τους τίτλους στην Μακεδονική σχολή που είναι αγιογραφημένη οι ναοί στην Αθρίδα. Ποιος θα έκανε επανάσταση, ποιος θα αντιδρούσε, γιατί μας λένε ότι είμαστε τραμπούκοι και εθνικιστές και έχουν μπερδέψει να διαβάσουν καλά τα ελληνικά λεξικά. Γιατί άλλος είναι ο εθνικιστής και άλλος είναι ο πατριώτης. Έχει ειδοποιώ διαφορά μεγάλη. Ας ξεχωρίσουν στο μυαλό τους πρώτα τι σημαίνει το ένα και τι σημαίνει το άλλο και μετά ας έρθουν να διαλευθούν. Και εκεί, στη Μακεδονική σχολή, έτσι είναι γραμμένος ο τίτλος με ελληνικά γράμματα. Αυτά τα γράμματα τα οποία διδάσκονται σήμερα αλλοιωμένα τα παιδιά μας. Αυτή λοιπόν, αδελφοί, την τοποθέτηση. Προσωπική μου άποψη, πέστε την όπως θέλετε. Δεν αρμόζει στον Έλληνα να κάνει τραμπουκισμούς. Δεν αρμόζει στον Έλληνα να γίνεται κακός. Έχει αξιοπρέπεια. Αλλά και δεν επιτρέπει και σε κανένα την αξιοπρέπειά του να την τσαλακώσουν. Γιατί έτσι είναι η ψυχή του. Έτσι είναι κατασκευασμένος. Και έτσι θα παραμείνει στους αιώνες των αιώνων. Ας επικαλεστούμε λοιπόν σήμερα τις ψυχές όλων αυτών των Αγίων Μαρτύρων της πίστεώς μας και της πατρίδος μας. Και ας προσπαθήσουμε να φανούμε αντάξιοι, θα το πούν οι λόγοι, αλλά τα λόγια δεν είναι ίδια με τα έργα. Όταν τα λόγια γίνονται έργα, τότε και τα λόγια έχουν αξία. Να σταθούμε αντάξιοι των περιστάσεων, με αρχοντιά, με αξιοπρέπεια, μου είπε κάποιος, γιατί τα βάζεις πάντα με τους πολιτικούς. Εγώ τα βάζω με τους πολιτικούς. Δεν παρατήρησες, του λέω, ότι σε κάθε Θεία Λειτουργία λέμε υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του φιλοχρήστου στρατού. Να είναι καλά οι άνθρωποι εδώ, οι αδελφοί μας που υπηρετούν στο στρατό και στα σώματα ασφαλείας, που αγωνιούν για να κρατήσουν ευνομία σε αυτό το παράξενο κράτος μας σήμερα. Δεν τους μνημονεύουμε. Γιατί δεν τους θέλουμε? Ποιος το είπε αυτό? Τους σεβόμαστε. Αλλά επειδή τους σεβόμαστε, δεν σημαίνει ότι πρέπει να τους προσκυνούμε κιόλας όταν αυτό που κάνουν δεν ταιριάζει με αυτό που πιστεύουν. Εν πάση περιπτώσει, όλοι μιλούν για ελευθερία. Αφήστε μας να έχουμε ελευθερία λόγου, να έχουμε ελευθερία απόψεων. Αυτό δεν λέει δημοκρατία. Πού είναι η δημοκρατία σήμερα, στο να μην μπορείς να εκφραστείς
και να φοβάσαι, όπως γίνεται στα μουσουλμανικά κράτη, που μπορούν να μου λένε άνοιξε θρησκεία, αλλά κάνεις το σταυρό σου και φοβάσαι να σε κόψουν το χέρι. Αυτό είναι άνοιξε θρησκεία. Έτσι λοιπόν, ας κρατηθούμε στο ύψος των περιστάσεων και ας παρακαλέσουμε τον Άγιο Θεό και την υπέρμαχο στρατηγό, την Παναγία Μητέρα, να σκεπάζει και πάλι το έθνος μας, να φωτίζει τα παιδιά μας, να γίνουν αξιότεροι των προγόνων τους όλων αυτών που τιμούμε σήμερα, για να μπορέσει να είναι η αλήθεια αυτή που λάμπει πάντα. Και η αλήθεια δεν φοβάται, γιατί ελευθερώνει. Το ψέμα σκαλώνει, η αλήθεια ελευθερώνει. Αυτή την αλήθεια τη βλέπουμε στο πρόσωπο του Κυρίου μας, ως ο οποίος είπε «Εγώ είμαι η αλήθεια και η ζωή». Να έχουμε τη χάρη του Αγίου Τριαδικού Θεού μας, τη σκέπη της Παναγίας Μητέρας και την πρεσβεία όλων των Αγίων και της πίστεώς μας.